Και με τις δύο ιδιότητες, ως πρόεδρος επιτροπής θα για λίγο ακόμα. Τι εννοείται με αυτό? Ήρθε ο καιρός να αλλάξει το Προεδρείο της Επιτροπής και δεν θα διεκδικήσω ξανά την Προεδρία για λόγους που θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν από το Ηράκλειο μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, αν είχατε το χρόνο. Είχα το χρόνο να σας παρακολουθήσω. Ωραία. Ακούσατε λοιπόν τον κύριο Κατσαγκόλη και τον κύριο Μαλουσάκη. Είχα μιλήσει μαζί του προσωπικά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Κοιτάξτε να δείτε. Τα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε κάθε νομό ουσιαστικά είναι εκτελεστικά όργανα του Υπουργείου. Δεν έχουν ευθύνες γιατί καλούνται και πρέπει να υλοποιήσουν τις προσταγές του Υπουργείου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έρχονται και οι ίδιοι σε δύσκολη θέση καμιά φορά. Όταν θα πρέπει να υλοποιήσουν παράλογες προσταγές από το, συγχωρέστε μου τον όρο, από το Υπουργείο. Εμένα αυτό που με προβληματίζει, κυρία Τσαγκαράκη, είναι ότι τελικά φαίνεται ότι η πανδημία είναι μια πρόφαση για την κυβέρνηση για να περνάει διάφορα σχέδια και προσταγές προς τους πολίτες, προς την κοινωνία, ενώ στην πραγματικότητα φαίνεται ή τουλάχιστον δείχνουν οι κινήσεις τους ότι δεν ενδιαφέρονται και τόσο για την υγεία των πολιτών. Και όχι μόνο των ηλικιωμένων, αλλά και των μικρότερων Ελλήνων πολιτών, που είναι οι μαθητές στα σχολεία ή οι φοιτητές στα πανεπιστήμια, γιατί οι καταστάσεις στα πανεπιστήμια είναι οι ίδιες ή και χειρότερες ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το να προσπαθεί μια κυβέρνηση να αποτρέψει ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί από το να μπορούν να μπουν σε ένα μαγαζί, έστω και αν παίρνουν τα μέτρα προστασίας ή φορώντας τις μάσκες τους ή, κάνοντας διάφορα τεστ, αλλά από την άλλη μεριά να βάζει παιδιά, των πόσο χρονών είναι τα παιδιά του 16-17 χρονών, να τα συνοστίζει ανά 27 μέσα σε τάξεις οι οποίες είναι 4x4 και πολλές φορές δεν έχουν καν παράθυρα εξαρισμού, ίσως να μην είναι αυτή η περίπτωση του Δευτέρου Λυκείου, ίσως η τάξη να έχει, ξέρω, αλλά πάλι 27 άτομα. Τι έχει να κάνει, 27 άτομα κανονικά πρέπει να αραιώνουν όλα τα πράγματα. Μιλάμε για το ταβάνι του αριθμού που μπορεί να έχει. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον παραλογισμό και εγώ αναρωτιέμαι που κάποιοι αναρωτιούνται γιατί η κοινωνία δεν εμπιστεύεται την πολιτεία όσον αφορά το κομμάτι των εμβολιασμών κτλ. Όταν βλέπουν αυτού του είδους τον παραλογισμό να συμβαίνει δίπλα τους καθημερινά, πώς περιμένουν κάποιοι ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη? Μάλιστα, εσείς ως Επιτροπή Παιδείας εδώ μπορεί να ζητήσετε, ας πούμε, ή να βρεθεί σε συνεργασία με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας να βρεθεί κάποια λύση? Μας άφησε ο κ. Μαλουσάκης ένα παράθυρο ανοιχτό. Ναι, μια ενέργεια βοηθάει. Είναι στη Σχολική Επιτροπή, δεν είναι στη Σχολική ή στην Επιτροπή Παιδείας. Βρίσκεται στη Σχολική Επιτροπή. Ναι, αλλά σαν και σαν Επιτροπή. Δηλαδή είναι και θέμα πολιτικό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο συνδικαλιστικό ή μόνο θέμα παιδείας. Δηλαδή και ο Δήμος, όπως πολλές φορές παρεμβαίνει στα του νοσοκομείου, παρεμβαίνει στα του, ξέρω εγώ, του σχολείου τάδε. Νομίζω ότι και εδώ πρέπει να πάρει θέση. Πραγματικά θα μπορούσε να πάρει θέση, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πολιτικές αποφάσεις. Αλλά θα σας καλέσω να θυμηθείτε πόσες φορές οι παρεμβάσεις του Δήμου έχουν εισακουστεί από τα διάφορα υπουργεία για τα διάφορα θέματα που έχει παρέμβει ο Δήμος μέχρι τώρα. Ναι, αλλά κύριε Σαρή, μιλάμε για υποβάθμιση της παιδείας και δεν παίζω με τις λέξεις. Υποβαθμίζεται η παιδεία στην Ιερά Πέτρα και μια πόλη η οποία έχει συρρυκνωθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν θα πρέπει και ο Δήμος, κατά την άποψή μου, την προσωπική, τη δημοσιογραφική, να ανεχτεί όλο αυτό? Δηλαδή τώρα πρόσφατα συρρυκνώθηκε το ΙΚΕΦΚΑ, ναι, κοντεύει να κλείσει. Φύγανε 5 υπάλληλοι. Έκλεισε το ΤΕΒΕ. Κλείνει το ταχυδρομείο, η πολυτουργή. Το γραφείο της ΔΕΗ, άστα να μην μπω. Δηλαδή, ΤΕΗ δεν υπάρχει, νοσοκομείο καταραίει. Και δηλαδή, μέχρι πού θα πάει αυτή η ιστορία? Και στο θέμα της παιδείας, η αξιολόγηση των σχολείων δημιουργεί, όπως ξέρετε καλύτερα μας, ότι σχολεία 2 ταχυτήτων και τώρα με την σύνδεξη αυτή των τμήματων δημιουργεί ακόμα χειρότερη εικόνα. Και βέβαια και για νομική βόμβα, όταν έχεις 27 παιδιά μέσα σε ένα χώρο,
που αυτή την εποχή γίνονται και τα διάφορα κοινωνικά πειράματα ανοίγματος σε διάφορα πράγματα, οι εστίες κλπ. Που δεν είναι, είναι σωστές. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είναι και αυτό ένα πρόβλημα που μπορεί να μας βγει μπροστά μας. Συμφωνώ σε όλα. Αυτό ακριβώς είπα προηγουμένως. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όσο και αν έχουμε αντιδράσει στο παρελθόν για οποιοδήποτε θέμα, σωστό και βέβαια πρέπει να αντιδράσουμε και εδώ σήμερα, αλλά όσο και αν έχουμε αντιδράσει στο παρελθόν για οποιοδήποτε θέμα, για το ΕΦΚΑ, για το νοσοκομείο, για την αποψήλωση των υπηρεσιών της Ιεράπετρας, είδατε κανένα αποτέλεσμα? Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, τι θα τα παρατήσουμε? Αυτό να μην μας εμποδίσει από τις υπόλοιπες αντιδράσεις μας. Όχι, βέβαια, προς Θεού, αλλά αντιλαμβάνεστε το πόσο σοβαρά μας παίρνει υπόψη της πολιτεία. Εκεί θέλω να μάλλον δεν είμαστε σοβαροί κι εμείς. Έτσι αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Και όχι για εσάς. Όχι, δεν είναι προσωπικό αυτό που είπε η Μαρία. Προσωπικό, καταλαβαίνετε. Όχι, και νομίζω καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Προφανώς και καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κοινωνικό πείραμα, μια πολύ ωραία φράση. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, δεν πειραματιστούν και τα παιδιά μας περισσότερο. Αυτό το κοινωνικό πείραμα, ειδικά με το θέμα των παιδιών, θα είναι, νομίζω, θα χαϊδεύουμε το πρόβλημα το οποίο θα γιγαντώνει. Και ξέρετε, τα παιδιά είναι το μέλλον, αλλά και ταυτόχρονα και οι κριτές μας. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και οι μεγαλύτεροι. Προφανώς. Πώς γίνονται τα μαθήματα στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή που προσπαθεί το Υπουργείο να μας πείσει ότι όλα είναι καλά και ότι όλα πηγαίνουν ομαλά, είναι ένας πανζουγλισμός, μια τρέλα. Υπάρχει μια τρέλα γενικότερη, δηλαδή επιτρέπουν σε καταστήματα διασκέδασης από το Σάββατο σε εμβολιασμένους ελεύθερα τα πάντα μέσα, όπως έπρεπε να γίνει, εν πάση περιπτώσει, αλλά στα θέατρα υποχρεώνουν τους εμβολιασμένους να φορούν τη μάσκα σε όλη τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει παράλογο μέσα και δεν είναι και το μοναδικό, πιστεύω. Τέλος πάντων, για να μην πω θα βγάλει αυτή η ιστορία. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, τα 27 παιδιά μέσα σε μια τάξη είναι παράλογο ακόμα και αν δεν είχαμε πανδημία. Εννοείται. Η εκπαιδευτική μετάδοση είναι πολύ δύσκολη. Αυτό αυτόματα υποβαθμίζεται ο θεσμός της εκπαίδευσης. Αυτόματα. Τι κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Συνενώνει τμήματα για να αποφύγει προσλήψεις καθηγητών. Λόγω των ελλείψεων που έχει ήδη, δεν είναι μόνο. Προφανώς. Οι ελλείψεις είναι ελλείψεις σε καθηγητές, κυρίως και σε δασκάλους στην πρωτοβάθμια. Αυτό που κάνει με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αποφύγει. Κοιτάξτε να δείτε, ο αριθμός 27 δεν προέκυψε πριν πολύ καιρό. Προέκυψε μέσα στην πανδημία. Ναι. Ήταν μια απόφαση που πήρε το Υπουργείο μέσω πανδημία. Κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ουσιαστικά. Αυτό δείχνει και με πόση σοβαρότητα αντιμετώπισε το πρόβλημα της πανδημίας όσον αφορά τους μαθητές. Μα εθνική στρατηγική επί της ουσίας δεν φαίνεται να υπάρξει αυτό το θέμα, γιατί άλλη εφαρμογή γίνεται για θέματα τα οποία είναι κοινωνικά, άλλα θέματα από τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για το κύμα που δέχονται τα παιδιά στο σχολείο και για τα σχολεία τους και για τους γονείς. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μπροστά μας και με την υποβάθμιση που γίνεται στα σχολεία με τα σχολεία δύο ταχυτήτων. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ήδη είναι διωγγωμένο και θα διωγγωθεί κι άλλο. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Επιτρέψτε μου να πω για την αξιολόγηση, γιατί πολλοί με κατηγορούν ότι εναντιώνομαι ίσα-ίσα. Εγώ σαν ακαδημαϊκός είμαι υπέρ της αξιολόγησης. Εννοείται η αξιολόγηση είναι κάτι θετικό. Το θέμα είναι να προκύψει. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να θέσουμε τα πράγματα σε σωστή βάση. Εγώ σαν ακαδημαϊκός στη Βρετανία ήμουν υπό αξιολόγηση 365 μέρες το χρόνο. Μόνιμη αξιολόγηση. Έχω μάθει, αλλά απέναντί μου είχα ένα κράτος το οποίο ήταν εντάξει στις ευθύνες του στο 100%. Εδώ έχουμε ένα κράτος το οποίο αφήνει κενά, δημιουργεί προβλήματα, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει το υλικοτεχνικό, οι υλικοτεχνικές υποδομές που απαιτούνται στα σχολεία και προσπαθεί να αξιολογήσει το διδακτικό έργο με αποτέλεσμα να μετακυλεί τις δικές του ευθύνες στους καθηγητές και στους δασκάλους. Και όπως είπατε, η αξιολόγηση και των καθηγητών εδώ δεν αλλάζει κάτι. Ουσιαστικά πάνε για επιμόρφωση και παραμένουν στη θέση τους. Και σε περίπτωση που δεν αξιολογηθούν πάλι σωστά, πάλι γίνεται το ίδιο πράγμα. Επιμόρφωση και ταυτόχρονα μένουν στη θέση τους. Οπότε και ταυτόχρονα κατεβαίνει και ο πήχης του σχολείου, πιστεύω. Κοιτάξτε να δείτε, γενικότερα της εκπαίδευσης.
Μην πιστέψετε ότι θα δημιουργηθούν σχολεία δύο ταχυτήτων. Δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Αυτό που ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο είναι να βγάλει ευθύνες από πάνω του και να τις ρίξει ουσιαστικά πάνω στην εκπαιδευτική κοινότητα. Και όχι μόνο. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Ψάχνουν και χορηγούς. Να δω δηλαδή το διευθυντή να μπαίνει στα καταστήματα να ψάχνει χορηγούς. Όταν έχεις σχολεία τα οποία δεν έχουν τις ουσιώδεις υποδομές, για όταν οι δάσκαλοι πληρώνουν από την τσέπη τους και οι καθηγητές για να αγοράσουν πράγματα τα οποία χρειάζονται εκπαιδευτικά μέσα στην τάξη τους, όταν δεν υπάρχουν, νομίζω τα κενά στην πρωτοβάθμια όταν ξεκινήσαμε ήταν στο Λασίτη καμιά σταδαριά, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, δηλαδή 40 τμήματα τα παιδιά πήγαν μέσα και δεν είχαν δάσκαλο. Ναι. Και αναγκάζονταν δάσκαλοι από άλλα τμήματα όταν είχαν κενά να κρατούν τα παιδιά αυτά μέσα στις τάξεις. Για ποια αξιολόγηση μιλάμε μετά? Να αξιολογήσουν τι, ποιο έργο, ποιανού σχολείου, που το στηρίζουν πώς. Όπως είπα και πιο πριν, και υπάρχει ένα σοβαρό θέμα σταθερά και ένα πάγιο αίτημα για περισσότερο χρήμα στην παιδεία και το προσλήψεις. Είναι το μέλλον. Η παιδεία είναι το πρώτο μέλημα όλων. Αν δείτε τις δαπάνες στην παιδεία στην Ελλάδα, επειδή πρόσφατα έγραψα ένα άρθρο σε ένα βρετανικό περιοδικό για τις δαπάνες στην παιδεία στην Ελλάδα, συνεχώς κάθε χρόνο είναι μικρότερα τα ποσά, αλλά είμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν περάσει σε συστήματα βιωματικής εκπαίδευσης, εμείς ακολουθούμε προγράμματα σπουδών και που έχουν γραφτεί το 1960. Και το παράδοξο της υποθέσεως, έχουμε πολύ μεγάλη προσφορά στην επιστημονική κοινότητα με αυτό το οποίο παράγουν τα πανεπιστήμια, με όλα αυτά τα προβλήματα από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχετε απόλυτο δίκιο, και χαριτολογώντας κάποια στιγμή είχα πει ότι η μεγαλύτερη εξαγωγή της Ελλάδος, εξαγώγημο προϊόν της Ελλάδος, είναι οι επιστήμονες. Τουλάχιστον ας επενδύσουμε στην παραγωγή τους. Θα κάνουμε εξαγωγή. Ναι, αυτό που συμβαίνει σήμερα στα σχολεία της Ιεράπετρας, που συμβαίνει σε όλα τα σχολεία ανά την επικράτεια, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που συμβαίνει στην Ιεράπετρα σήμερα. Όχι. Δηλαδή το να μαζεύονται 27 παιδιά ανά τμήμα. Είναι πανελλαδικό. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Νομίζω ότι δεν θα βρεθεί κανένας εκπαιδευτικός που σέβεται το ρόλο του, που δεν θα συμφωνήσει ότι είναι απαράδεκτο. Εσείς τώρα αυτό που μπορεί να κάνει η Επιτροπή Παιδείας, γιατί έχουμε εισηγητικό χαρακτήρα μόνο, εγώ μπορώ ως ακαδημαϊκός και πρόεδρος, εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη, να συντάξω μια επιστολή και να τη στείλω προς τον Δήμο. Η Επιτροπή όμως μπορεί να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον κύριο Δήμαρχο να πάρει θέση στο θέμα αυτό. Δυστυχώς έχουμε συγκεκριτικό χαρακτήρα και δυστυχώς, θα το πω άλλη μια φορά, δεν ξεχνούν να μου το θυμίζουν συνεχώς. Ότι δεν έχουμε. Δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Εσείς λέτε την άποψή σας ως πρόεδρος και η Επιτροπή ενδεχομένως, όποιος άλλος θέλει, είμαστε ανοιχτοί. Δεν γίνεται να υποβαθμίσονται και άλλο τα σχολεία της Ιεράπετρας. Δηλαδή για την Ιεράπετρα μιλάμε, δεν είμαι στην Τρίπολη, στη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο. Μιλάω για εδώ, για την πόλη μου, την αγαπώ και δεν θέλω να συρρυκνωθεί κανένα, να υποβαθμιστεί κανένα πεδίο. Έτσι, ήδη έχουμε χάσει πολλά. Θα το πω μια φορά ακόμα, ας το τονίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που σέβεται το λειτουργήμά του που ο αριθμός 27 μέσα σε μια τάξη να τον κάνει περίπου. Έτσι, σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη Σαρή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.